Η ποιότητα της δημοκρατίας κρίνονται και από ορισμένα στιγμιότυπα που είδαμε αυτή την προεκλογική περίοδο, που κατά τη γνώμη μας είναι διαχρονικά. Όπως? Υπήρχαν και τώρα, υπήρχαν και την περίοδο του ΠΑΣΟΚ, υπήρχαν και άλλες περίοδους. Το να βλέπουμε έναν διευθύνων σύμβουλο μιας εταιρείας και να πηγαίνει στους εργαζόμενους μαζί με έναν υπουργό και να κάνει προεκλογική καμπάνια και να λέει να προσέξετε τι θα ψηφίσετε. Λοιπόν, αυτό είναι μια καθημερινότητα στους χώρους δουλειάς. Είναι μια καθημερινότητα στους χώρους δουλειάς. Και είναι το στιγμιότυπο που είδαμε σε μια ασφαλιστική εταιρεία με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη. Εσμένα μου διέφυγε προσωπικά. Η καθημερινότητα στους χώρους. Αυτή είναι η καθημερινότητα, κύριε Σκέρτσο, στους χώρους δουλειάς. Η καθημερινότητα στους χώρους δουλειάς και με όλες τις κυβερνήσεις. Υπάρχει μια πραγματικότητα που ό,τι στοιχεία και να παρουσιάσουμε, τη ζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και η πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων. Ζήσαμε μια δεκαετία που στο όνομα της κρίσης των μνημονίων, τα οποία υλοποίησαν όλοι τους εδώ, ο ένας μετά τον άλλον. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, από κοινού Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ένας συνέχιζε από εκεί που σταματούσε ο προηγούμενος. Και προσθέθεται και κάτι. Η περίπτωση Κατρούγκαλου είναι η πιο χαρακτηριστική. Τώρα, και το ασφαλιστικό. Εκεί πάει η είναι η πιο χαρακτηριστική. η πιο εμβληματική δεν είναι η μόνη. Λοιπόν, υπάρχει επομένως μια τέτοια κατάσταση. Και όταν άρχισε σιγά σιγά να έρχεται αυτό που ονομάζουν ανάκαμψη και ενδεχομένως να σταμάτησε για κάποιους, όχι για όλους, οι ονομαστικές μειώσεις μισθών ή η μείωση του εισοδήματος. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, ας πούμε, δεν είναι ένα μέτρο που την ίδια θα ώρα, έπρεπε να το βλέπετε την ίδια θετικά. Ώρα και χάνουν οι εργαζόμενοι μέσα από την ακρίβεια, μέσα από τον πληθωρισμό, μέσα από τις αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος. Την ακρίβεια δεν είναι ο Μητσοτάκης μόνος του όμως. Ήρθε, θέλω να πω, είναι μια πολιτική. Μια συζήτηση για το πώς σε ποιο βαθμό κατάφερε να την αντιμετωπίσει. Ένα και ένα ερώτημα που έθεσε εγώ του Πρωθυπουργού στο debate. Και αν ήταν αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του, αλλά δεν ήταν. Δεν είναι πάντως εξωγενής. Αποτέλεσμα πολιτικών. Δεν είναι εξωγενής η ακρίβεια. Οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στο βαθμό που διαμόρφωσαν ορισμένους παράγοντες που καθορίζουν την ακρίβεια, παραδείγματος χάρη, το χρηματιστήριο ενέργειας παίζει ρόλο στην ακρίβεια. Βεβαίως παίζει ρόλο στην ακρίβεια. Ήταν έργο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το συνέχισε πίεση, η Νέα Δημοκρατία. Πίεση μνημονιακή, το θυμάστε. Εντάξει, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Δεν ξεκινήσαμε μία ωραία μέρα. Λοιπόν, και επίσης τότε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, τιμές, τη μνημονιακή νόμη που εφαρμόσατε. Οι τιμές τότε δεν ήταν στα ύψη που είναι τώρα, κύριε Γιώκα. Πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό. Τότε λοιπόν, οι τιμές ήταν χαμηλές, ήταν ελαφρύ. Κύριε Γιώκα, δεν αναγνωρίζετε ότι υπήρχε ένα διεθνές γεγονός, ένας πόλεμος που συνετέλεσε στην ακρίβεια. Η ακρίβεια ξεκίνησε πολύ πριν τον πόλεμο. Ήταν τότε που κάτι ακούγαμε τότε για τις φυτίες του καφέ, έλεγε εδώ ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, προφανώς ο πόλεμος έπαιξε ρόλο, συνετέλεσε. Τον παρακολουθεί τον κύριο Γεωργιάδη, ούτε ακρίβεια, αυτό το θυμάμαι. Είναι όπως το λέει ο κύριος Γιώκας, κύριε Γιώκα, η άνοση του τουρισμού ξεκινάει από το τέλος της πανδημίας, διότι η πανδημία έφερε την αναταραχή που έφυγε. Και μετά την πανδημία ήρθε ο πόλεμος και όντως έχουμε αυτό. Η άνοδος του πληθωρισμού έχει να κάνει με την επεκτατική πολιτική που εφαρμόστηκε σε συνθήκες μιας κάποιας ανάκαμψης της οικονομίας, μέσα και από τα πακέτα που έδινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λοιπόν, η οποία οδήγησε στην εκτόξευση των τιμών, στην αύξηση του πληθωρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τον πληθωρισμό των φτωχών, γιατί δεν είναι ο πληθωρισμός γενικά και αφηρημένα, υπάρχει ο γενικός δείκτης τιμών και υπάρχει ο πληθωρισμός των φτωχών. Υπάρχει ο πληθωρισμός των τροφίμων, που είναι πολύ πιο υψηλός από τα ποσοστά τα οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση. Υπάρχει ένα μέγεθος, το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο κάθε χρόνο στον κρατικό προϋπολογισμό, που επίσης το επισημαίνουμε ως ΚΚΕ και είναι και διαχρονικό. Και με τη σημερινή κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες. Ποιο είναι αυτό? 95,5. Τα φορολογικά έσοδα προέρχονται κατά 95% από μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, και με τους διάφορους φόρους, έμεσους, άμεσους και πάει λέγοντας, και κατά 5% προέρχονται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό είναι διαχρονικό. Την ώρα που μισθωτοί αυτοαπασχολούμενοι γονατίζουν από τη φορολογία με χαράτσια, με τους έμεσους φόρους, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών, το διατήρησαν όλοι, υπάρχει εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών, το διατήρησαν όλοι, και επίσης υπάρχει και αυτό που υπόθηκε με τη φορολογία των μερισμάτων, από το 15 στο 10 έγινε επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από το 10 στο 5 έγινε επικυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε με λίγο. Κυρία Τσαπανή, να δούμε πώς διαμορφώνεται η εξουσία. Πιστεύουμε ότι και οι τρεις
συγκλίνουν στα βασικά στρατηγικά ζητήματα. Άρα είναι το ίδιο για εσάς, η Νέα Δημοκρατία, ο γυρίζει γύρω από το ίδιο, τον ίδιο. Είσαι σε αποστάσεις. Το ίδιο δεν είναι κανένα κόμμα με το άλλο. Ούτε αν θέλετε, το σύστημα στο οποίο ζούμε έχει ανάγκη από κόμματα φωτοτυπία. Έχει ανάγκη από κόμματα τα οποία, παρά τις όποιες διαφορές έχουν, για να μεταγγίζεται και η δυσαρέσκεια πότε στον ένα και πότε στον άλλον, σε ορισμένα στρατηγικής σημασίας ζητήματα συγκλίνουν και έχουν μια προγραμματική ενότητα. Όλα αυτά που συζητάμε, όλα τα θέματα που πιάσαμε σήμερα, από τη φορολογία, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ενεργειακό, αν τα προεκτείνετε, κυρία Κοσιόνη, αν τα προεκτείνετε, θα δείτε ότι και τα τρία κόμματα συμπίπτουν. Ενεργειακό. Αμφισβητεί κανένας από εδώ τους τρεις την πράσινη μετάβαση, δήθεν φιλοπεριβαλλοντική, η οποία καμία σχέση δεν έχει με την προστασία του περιβάλλοντος και είναι αυτή η οποία έχει διαμορφώσει. Τι θέλετε να γίνει κόκκινη μετάβαση, κύριε Σκερτσό? Κάνουμε αστιάκια. Μπορώ να κάνω κι εγώ αστιάκια. Η πράσινη μετάβαση είναι αυτή που ευθύνεται για το γεγονός ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει διαμορφώσει ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα. Μιλήσατε για εισαγόμενο φυσικό αέριο. Είναι φυσικό φαινόμενο το ότι η Ελλάδα εισάγει φυσικό αέριο? Δεν έχει δικές της πηγές. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάνατε απολιγνητοποίηση? Έχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ερευνών για τους φυσικούς πόρους φυσικού αέριου αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Έρευνες και βλέπουμε. Άμα δεν κάνεις έρευνες, δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, ακολούθησαν την πολιτική της απολιγνητοποίησης με αποτέλεσμα. Τώρα, σοβαρά, το 2023 πρέπει να βγάλουμε ακόμη λιγνίτη? Βεβαίως. Βεβαίως. Και ο πλανήτης, κύριε Γιώκα? Δηλαδή δεν απασχολεί το θέμα, το ΚΚΕ δεν το απασχολεί η κλιματική αλλαγή? Βεβαίως δεν το απασχολούν όλες αυτές οι φυσικές καταστροφές που παρακολουθούμε? Λέτε ότι όλα γίνονται στο όνομα του κεφαλαίου, δηλαδή αυτή η μετάβαση στην πράσινη τεχνολογία, ναι, στην πράσινη ανάπτυξη αφορά μόνο την έννοια του κεφαλαίου και τίποτα άλλο? Στην πράσινη τεχνολογία δεν έχει να κάνει σε τίποτα, και το λέμε με τα λόγου γνώσης με το και με αποδείξεις. Αλλά έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί δεν έχει είναι προστασία του περιβάλλοντος. Έχει ο λιγνίτης να κάνει με την προστασία του Δεν είναι προστασία. Μπορείς να κάνεις παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη με σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Ωραία, δεν είναι πράσινη μετάβαση να φυτεύω ανεμογεννήτριες αδιακρίτως και χωρίς κανένα σχεδιασμό. Με σχεδιασμό μπορείς. Χωρίς κανένα σχεδιασμό, πάνω σε βουνά, δάση και εθνικούς δρυμούς, να χαράσεις δρόμους κτλ. Χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη. Αυτό που κάνουν δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις. Να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Γκιώκα, επειδή έχει συζητηθεί. Απλά έλεγα ότι σε αυτά συγκλίνουν. Ωραία, αυτό είναι ένα από αυτά. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τα υπόλοιπα. Ωραία. Δεν υπάρχει τίποτα που να βλέπετε θετικά σε αυτή την πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας? Μα τίποτα. Δεν θέλετε ούτε καν να σκεφτείτε να δώσετε μια ευκαιρία, μια ευκαιρία στη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, που η αλήθεια είναι ότι κάνει φιλότιμες προσπάθειες να σας προσεγγίσει. Η πρόταση του κυρίου Τσίπρα δεν αφορά το ΚΚΕ και το ξέρουμε όλοι. Η πρόταση αφορά έναν προοδευτικό κόσμο, ο οποίος γνώρισε τις μεγάλες απογοητεύσεις της περίοδου μετά το 2012 και κυρίως μετά το 2015, όπου είδε το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν και αν θέλετε και ερχόταν και με τον αέρα του καινούριου και της ελπίδας, λοιπόν, να ψηφίζει ένα τρίτο μνημόνιο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έχει ρε Γιώκα, να βγάζει τη χώρα από τα μνημόνια, να ρυθμίζει το χρέος, να μαζεύει τα δημοσιονομικά, να αφήνει 37 εκατομμύρια. Και με 300 εφαρμοστικούς νόμους. Και 300 εφαρμοστικούς νόμους, μεταξύ των οποίων και ο νόμος Κατρούγκαλου, τον οποίο συζητάμε. Και τον οποίο δεν κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Γκιώκα, παρέλαβε μια χώρα την οποία έβγαλε από τα μνημόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, τη σημάζεσαι δημοσιονομικά. Μείωσε τις κοινωνικές ανισότητες. Μείωσε τις κοινωνικές ανισότητες. Καμία κοινωνική ανισότητα. Μα δεν υπήρχαν άνθρωποι τότε, κύριε Γκιώκα, που ήταν πίσω μόνοι τους. Κυρία, τότε μας κατηγορούσαν για επιδομαγική πολιτική. Ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου, ψήφισε τα εργασιακά, παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντ, θεσμοθέτησε... Μα τι είναι, κύριε Γκιώκα, δεν είναι έτσι. Δεν παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Τσαπανίδου, να μιλήσουμε σοβαρά ή να λέμε ό,τι θέλουμε. Είχε κάνει bypass τον νόμο του 2015 και είχε γυρίσει πίσω στον νόμο του 2003. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα ΦΑΤ και θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τώρα, άμα δεν δέχεστε, και το 2017, το Δεκέμβρη του 2000, έκανε ποινικό αδίκημα και μάλιστα ιδιώνυμο
τη κινητοποίηση εναντίον των πληστηριασμών. Τώρα, κύριε λοιπόν, Γιώκα, αν αυτά τα αμφισβητείτε. Προσέξτε λίγο. Τα αμφισβητείτε αυτά. Αν δεν δέχεστε. Με συγχωρείτε, τα αμφισβητείτε αυτά. Προστατεύτηκε η πρώτη κατοικία και κανείς δεν έχασε τον πρώτο. Δεν γίνανε πληστηριασμοί. Αν δεν δέχεστε. 25.000 πληστηριασμοί. 25.000 και πρώτη κατοικία. 25.000 πληστηριασμοί. Είπε ο κύριο Τσίπρα και μάλιστα είπε ότι δεν είναι και τόσο πολύ. Πρώτη κατοικία δεν έγινε ποτέ. Έγινε και. Σε η πρώτη κατοικία, κατοικία προστατευόταν, το είπε ο Πρωθυπουργός λοιπόν, το τρίμηνο της πανδημίας. Ότι δίνει παράταση στον νόμο που ισχύει. Και αυτό ήταν και ένα επίσης, από τα πολλά. Αναρωτιέμαι, αν εσείς, αριστερός άνθρωπος, δεν συμφωνείτε με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που όχι, ήταν βεβαίως, να βάλει βεβαίως, ένα, μια σειρά στην συνεργασιακή ζούγκλα βεβαίως, που ζούμε. Ποια εργασιακή ζούγκλα. Προστατεύει τους πληστηριασμούς. Θέλετε να σας πω κάτι. Τον Φλεβάρι του 2015 είχατε εξαγγείλει τρεις φορές την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 7,51. Ξέρετε τι λέγατε τότε. Ξέρετε τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δευτέρα καταθέτω την επαναφορά του κατώτατου μισθού. Θα το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θυμάστε τι έγινε μετά. Το 7,51 το θυμάστε μετά τι έγινε. Θυμάστε τι έγινε μετά. Το φέρατε το 7,51. Αποκαταστήσατε τις συλλογικές συμβάσεις. Τις συλλογικές συμβάσεις αποκαταστήσατε. Φυσικά. Αποκαταστήσατε τις συλλογικές συμβάσεις. Χωρίς κολλική συλλογική σύμβαση επί ΣΥΡΙΖΑ, αστειεύεστε. Κυρία Τσαπανίδη, με συγχωρείτε, δεν ξέρετε τι λέτε. Τι λέτε τώρα, δεν ξέρετε τι λέτε. Θυμάστε τι λέτε. Αυτή τη στιγμή. Όπου δεν θέλω να πω. 17%. Μα τι να κάνω. Μα σα παρακαλώ. Δεν φταίω εγώ που τα γνωρίζετε. Μα δεν φταίω εγώ που τα γνωρίζετε. Συγχωρείτε, έχετε δεν φταίω εγώ που δεν γνωρίζετε. Ότι μόνο το 17% των εργαζομένων αυτή τη στιγμή και με δική σα ευθύνη καλύπτονται από συλλογικέ συμβάσει εργασία. Αυτή τη στιγμή. Όχι επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19. Ήταν το ίδιο ποσοστό είναι. Όχι, γιατί δεν επαναφέρατε τις συλλογικές συμβάσεις. Καθόλου το ίδιο. Καθόλου το να πάτε ίδιο να τα πείτε, κυρία Τσαπανίδου, να πάτε να τα πείτε. Κύριε Γιώργο, ο νόμος Χατζηδάκη διέλυσε τις συλλογικές συμβάσεις. Δεν υπήρχε από πριν. Μπορώ λίγο να σας πω κάτι. Ο νόμος Χατζηδάκη. Όχι, κύριε Γιώργο, ο νόμος Χατζηδάκη διέλυσε τις συλλογικές συμβάσεις. Να μιλήσει, γιατί είστε και πιο βροντόφωνος. Κύριε Γιώργο, θυμάστε πόσο παίρνανε οι νέοι άνθρωποι όταν παρέλαβε την διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. 250 ευρώ καταργήθηκε αυτό ο μισθός. Θυμάστε που παραλάβαμε 586 βασικό μισθό. Θυμάστε που τον είχαμε πάει στα 650. Θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι. Μα μιλάτε τώρα, κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν πήγαμε εκεί. Δείτε μπροστά. Ναι, δείτε το λοιπόν, πρόγραμμα. Πρέπει να κάνω διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ακόμη χειρότερο λοιπόν, μπροστά. Σας διακόπτω για να πάμε να πάω σε διαφημίσεις. Θέλω να πω το εξής. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, τον νόμο Βρούτσι, τον επέσχυτο νόμο Βρούτσι, τον οποίο τον υιοθέτησε η κυρία Αχτσιόγλου και έγινε νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου, με βάση το οποίο ο Υπουργός Εργασίας θα καθορίζει τον κατώτατο μισθό. Και τότε, να σας πω κυρία Τσαπανίδου και κάτι πολύ ωραίο, από τον κύριο Σκέρτσο, που ήταν Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ τότε, παίρνατε και συγχαρητήρια. Μάλιστα. Τον κύριο Σκέρτσο. Μάλιστα. Δεν είμαστε το 2012 που μπορεί να υπήρχαν κάποιοι παρασυρμένοι άνθρωποι. Από το 2012 μέχρι το 2023, όπως σωστά υπόθηκε, υπήρξαν δολοφονίες, υπήρξαν δολοφονικές επιθέσεις και υπήρχε και μια δικαστική απόφαση η οποία καταδίκαζε τη Χρυσή Αυγή ως ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Σωστά. Όχι μόνο ως εγκληματική, κύριε Σκέρτσο, ως ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Για να τα λέμε όλα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αυτός ο κόσμος ο οποίος σήμερα ακολουθεί αυτές τις παραφιάδες δεν είναι ούτε παρασυρμένος, δεν είναι ούτε οργισμένος, ούτε οδηγείται εκεί επειδή έχει προβλήματα, κυρία Άρα Τσαπανίδου. Δεν αξίζει κανείς, αυτή... μισό λεπτό ερώτημα, δεν αξίζει κανείς να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος, μήπως και μπορεί να πάρει κάποια, να πάρει κάποια δημοκρατική απάντηση στα προβλήματά τέτοιο... του που τον σπρώχνουν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τα προβλήματα, κυρία Κοσιόνη. Γιατί κάπως έτσι το εννοεί όχι, ο δεν κύριος είναι Τσίπρας, δεν είναι, δεν είναι γενικά τα προβλήματα που φουσκώνουν τον ναζισμό. Τον ναζισμό τον φουσκώνουν τα νήματα που τον δένουν με το σύστημα και με κρατικούς μηχανισμούς και αυτά είναι που είτε φουσκώνουν, είτε μαζεύουν, είτε αμολάνε τη Χρυσή Αυγή. Το 2013, όταν έγινε η δολοφονική απόπειρα σε βάρος των συντρόφων μας, των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, στο Πέραμα, δεν έγινε ούτε από κάποιους οργισμένους, ούτε από κάποιους παρασυρμένους. Έγινε από ενεργούμενα της εργοδοσίας που ήθελαν να απαλλαγούν από ένα σωματείο που πάλευε για τα δίκαια των εργαζομένων. Λοιπόν, άρα λοιπόν και... τέτοιου είδους ερμηνείες, σαν και αυτές που είπε και ο κύριος Τσίπρας, και άλλα κόμματα έχουν πει, γιατί και άλλα κόμματα έχουν δείξει ανοχή έτσι το στο φασισμό. Εσείς, κύριε Όχι, δεν το ερμηνεύω έτσι, το εγώ, κύριε Τσαπανίδου. Έτσι υπόθηκε. Κυρία Κοσιόνη, από τις 22 του Μαΐου μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση.
Και αν δεν τη φτιάξουν στις 22 Μαΐου, θα τη φτιάξουν σίγουρα σε επόμενες εκλογές. Αυτή η κυβέρνηση θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Γιατί ξαναλέμε ότι στα στρατηγικά ζητήματα, αυτά που καθορίζουν την πορεία της χώρας, την πορεία του λαού, και τα περιγράψαμε όλα εδώ, ξανάρχονται τα ματωμένα πλεονάσματα, το Ταμείο Ανάκαμψης, η πράσινη μετάβαση κτλ. Σε αυτά συγκλίνουν. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει μία δύναμη που θα είναι απέναντι, που θα παλεύει για να αντιμετωπίσει τα δύσκολα που πρόκειται να έρθουν, να αποσπάσουμε κατακτήσεις, να μετρήσουμε νίκες υπέρ του λαού. Και αυτή η δύναμη μπορεί να την εγγυηθεί το ΚΚΕ.